σχετικά με το πόθεν έσχεση του κυρίου Παπαδημούλη που δήλωσε την αγορά 8 ακινήτων εντός του 2018 έναντι του έχει ποσοστού απαντήσει, 200... Έχει απαντήσει ο κύριος Παπαδημούλης, δεν μπορεί να σχολιάζει τα πόθεν έσχεση των πολιτικών αλλήμων. Έχει απαντήσει πιστικά. Τα έχει δηλώσει τα χρήματα ο άνθρωπος. Ναι. Πάμε στα ουσιαστικά ζητήματα της εκπαίδευσης τώρα. Που είναι τα... Εντάξει, ουσιαστικό είναι και αυτό, σήμερα. Γιατί μιλάμε για μεγάλη ευκαιρία 200.000 8 ακίνητα. Θα συμφωνήσουμε σε αυτό, επειδή είστε και εσείς άνθρωπος που τα λέτε ειλικρινά. Επαναλαμβάνω ότι δεν θέλω να σχολιάζω αυτά τα ζητήματα. Εντάξει. Και να πάμε στα ουσιώδη κοινωνικά ζητήματα. Πάμε στα ουσιώδη, ζητήματα. Ουσιώδη εκτιμάτε, ναι. Κάνοντας αυτή την εκτίμηση και για τα οικονομικά και πώς θα πορευθούν από εδώ και πέρα οι οικονομικοί δείκτες. Ότι μπορεί να πάμε σε εκλογές, κύριε Φίλη, ότι να είναι επιλογή του Πρωθυπουργού το χαρτί αυτό. Ο κύριος Πρωθυπουργός, με βάση το Σύνταγμα, είναι αυτός που αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και την ευθύνη για να πάμε σε εκλογές ή όχι. Έχει δηλώσει, μόλις πριν από μερικές εβδομάδες, δύο-τρεις εβδομάδες την καθημερινή, ότι η κυβέρνησή του διαθέτει την πολιτική νομοποίηση και συνεπώς δεν υπάρχει θέμα πρόωρων εκλογών. Το ακούω αυτό. Αν αλλάξει, δικό του θέμα. Εμείς, σαν αντιπολίτευση, είναι προφανές ότι. Δίνουμε τη μάχη υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων με βάση το πρόγραμμά μας και στην οικονομία και στα άλλα μέτωπα του Δημόσιου Βίου. Εάν προκύψουν εκλογές, θα δώσω τη μάχη των εκλογών. Ένα πράγμα θέλω να πω. Όταν λέει και ξελέει κάποιος μερικά πράγματα, και αν πάει σε εκλογές, σημαίνει ότι αλλάζει τη δήλωση του κ. Πρωθυπουργός. Αυτό δημιουργεί ένα θέμα αναξιοπιστίας πολιτικής. Θα το δούμε. Κύριε Φιλή, να δούμε και λίγο τα εσωκομματικά σας, γιατί αυτή τη στιγμή που θα έπρεπε να επικεντρώνετε την αντιπολίτευσή σας στην κυβέρνηση, υπάρχουν φαινόμενα εσωστρέφειας. Θα ήθελα να μου πείτε αν συμφωνείτε με το γεγονός ότι ο κύριος Βαξεβάνης που έβαλε και εσάς προσωπικά στο στόχαστρό του, και δεν είναι τυχαίο ότι αναφερόμαστε σε αυτόν. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος συμπορεύεται απόλυτα με τη γραμμή της Κουμουνδούρου. Είναι γνωστές οι σχέσεις του με κορυφαία στελέχη του κόμματός σας, τα οποία τον προβάλλουν και ως το βασικό μέσο μαζικής ενημέρωσης έκφρασης των θέσεων του κόμματός σας, έβαλε και εναντίον σας με πολύ σκληρό τρόπο τις προηγούμενες ημέρες και θα ήθελα να ρωτήσω αν συμφωνείτε με την άποψη του κυρίου Σκουρλέτη ότι πρόκειται περί φαινομένου νεοαυριανισμού που εξυπηρετεί ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος. Δεν θέλω να σχολιάσω ξανά δηλώσεις άλλων. Με βγάλατε εδώ να πω την άποψή μου. Τη δική σας άποψη λοιπόν. Είναι λοιπόν σαφές ότι στο σύνολο του πολιτικού συστήματος υπάρχει οριζόντια σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Ένα ρεύμα λαϊκιστικό. Δυστυχώς, ρεύμα αυτό το λαϊκιστικό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο με διαφορετικά χαρακτηριστικά στον χώρο της ακροδεξιάς και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Είναι αυτό που σπείρει το μίσος αντίον των αδυνάτων και των διαφορετικών, απευθύνεται στα ταπεινά ένστικτα. Άρα, όταν μιλάμε λοιπόν για το λαϊκισμό, δεν πρέπει να επισημαίνουμε ένα χώρο. Είναι, επαναλαμβάνω, ένα οριζόντιο πολιτικό ρεύμα και εδώ και στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα υπάρχει βεβαίως ένα ρεύμα λαϊκιστικό που προέρχεται από την παλιά αντιδεξιά πραγματικότητα του ΠΑΣΟΚ, τότε που υπήρχε μια σύγκρουση για τα συμφέροντα των ανθρώπων, με μεθόδους πολλές φορές και τρόπους που δεν ήταν οι καταλληλότεροι για την προαγωγή ενός δημοκρατικού κλίματος στη χώρα μας. Υπήρχαν συγκρούσεις, πολλώσεις, αντιπαραθέσεις προσωπικές. Αυτό έχει τελειώσει πια. Δεν είναι της μόδας. Το πω έτσι, πολύ κάποιοι προσπαθούν να το επαναφέρουν αυτή την πρακτική, αυτή τη λογική και θεωρείται ότι έχει φιλοχωρήσει στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή η φιλοσοφία. Βλέπω ότι η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης και ως αντιπολίτευση, αλλά και τώρα, επαναφέρει μια μορφή λαϊκισμού. Ο νεοφιλελεύθερος λαϊκισμός που θεωρεί ότι οποιοδήποτε διαφωνεί από τους ανθρώπους που θίγονται από τα μέτρα του είναι συντεχνία, είναι αναχρονιστής, είναι ότι οτιδήποτε το δημόσιο είναι ελαττωματικό και διεφθαρμένο, ενώ οτιδήποτε το ιδιωτικό. Ιδιωτικά συμφέροντα είναι αυτά τα οποία πρέπει να βασιστεί η ανάπτυξη οικονομίας. Λαϊκισμοί είναι αυτά. Είναι έξω από την πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να μιλήσουμε χωρίς τέτοιους διαχωρισμούς, με βάση προγράμματα. Τι λέει κάθε πολιτική δύναμη. Και με αυτή την έννοια πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια μεγάλη λαϊκή πολιτική δύναμη, η οποία μπορεί να εκφράσει αυτές τις προγραμματικές διαφοροποιήσεις. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στην πρόοδο και τη συντήρηση, στην αριστερά και τη δεξιά. Διαφορετικά πράγματα λένε όλοι. Δεν σωστό. Οι αυριανιστικές λογικές χωράνε όμως το κόμμα σας. Και αν κατάλαβα τον λαϊκισμό της αριστεράς, αν μπορούμε να επιτρέψουμε την έκφραση για την οποία μας μιλάτε, γιατί μας μιλάτε για οριζόντιο λαϊκισμό, τον εκφράζει ο κύριος Βαξεβάνης, θεωρείται με τον τρόπο που πολιτεύεται. Νομίζω ότι ένα πρόσωπο δεν μπορεί να εκφράζει. Είναι ένα συνολικό ρεύμα που εκφράζεται από πολλά πρόσωπα. Άρα είναι λάθος να προσωποποιούμε τα ζητήματα αυτά.
το βλέπουμε στην κοινωνία γύρω μας. Και να σας πω κάτι, η παραταμένη λιτότητα, η κρίση, τα μνημόνια και τώρα η πανδημία δημιουργεί στο λαϊκό κόσμο ένα παράπονο. Μα όλο εμείς θα πληρώνουμε. Οι άλλοι δεν θα πληρώσουν ποτέ σε καμιά στιγμή τη ζωή μας. Δεν θα πληρώσουν αυτοί. Μόνο εμείς θα πληρώνουμε με την ανεργία, με τη λιτότητα όταν οι άλλοι παίρνουν βάουτσερ και επιχορηγήσεις. Αυτό είναι πραγματικό πρόβλημα. Και πάνω σε αυτό το πρόβλημα πρέπει να δώσουν απαντήσεις οι πολιτικές δυνάμεις. Διότι αλλιώς το παράπονο του απλού πολίτη μπορεί να πάρει λάθος δρόμους, λάθος αντιπαραθέσεις. Και αυτό κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και το 2015 και μετά. Ήταν ένα δημοκρατικό ανάγχωμα. Επειδή είπατε για την ανάγχωμα, λέω λοιπόν. Είπατε, συγγνώμη κύριε φίλη, είπατε για την προσωποποίηση. Η αυριανή ήταν μια συγκεκριμένη αντίληψη. Το παράπονο και δημοσιογραφία και άσκηση πολιτική. Μια αντιπολιτική ή ακροδεξιά κατεύθυνση. Όχι. Έχει μια σημασία όμως πώς κάνει πολιτική αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν ήταν κάτι προσωποποιημένο η αυριανή. Ήταν μια φιλοσοφία, ένα τρόπο δημοσιογραφία και πολιτική. Αυτό εκφράζει. Το ντοκουμέντο είναι η παλιά αυριανή. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Είναι ότι κάθε πράγμα έχει την εποχή του. Ναι, με όρους 2020. Είναι όμως μία μορφή δημοσιογραφίας η οποία επιτελείται με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν συμφωνώ εγώ. Δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα. Όχι, έχει σημασία. Γιατί πώς τοποθετείται κάποιος απέναντι σε φαινόμενα, έχει σημασία. Όπως και με τον τρόπο που η μεγάλη πλειοψηφία των εκπομπών στις τηλεοράσεις λειτουργούν ή στα social media που γίνεται καφενείο και όχλος από πολλές πλευρές, ούτε έχουμε βρει σύμφωνο. Αυτό όμως επαναλαμβάνω ένα συνολικό πολιτισμικό ιδεολογικό πρόβλημα στην κοινωνία μας. Δυστυχώς σε συνθήκες μάλιστα κρίσης η ψυχραιμία, το επιχείρημα, το πρόγραμμα είναι δύσκολο να διατυπώνονται και είναι εύκολες οι άλλες αντιπαραθέσεις. Μάλιστα. Τώρα, για το θέμα της εκπαίδευσης που με καλέσατε να κουβεντιάσουμε. Βλέπετε ότι τα σχολεία ανοίξαν αλλά με μικρή συμμετοχή παιδιών. 50% περίπου είναι, ναι. Για την τρίτη ηλικία τουλάχιστον. Είναι πολύ πιο κάτω. 50 λέει το Υπουργείο είναι πολύ πιο κάτω και θα φανεί ότι τα στοιχεία έρθουν. Μέχρι χθες πηγαίναν τα παιδιά για να υπογράφουν για το θέμα των εξετάσεων των πανελλαδικών. Τώρα τελειώνει και αυτό. Εμείς είμαστε υπέρ του να ανοίξει η τρίτη ηλικία, αλλά βλέπουμε ότι ακόμα και εκεί υπάρχουν επιφυλάξεις μεγάλες της κοινωνίας. Διότι γίνεται με έναν τρόπο βεβαιασμένο το άνοιγμα των σχολείων. Αν το είχαν ξεχωρίσει την τρίτη ηλικία το θέμα, θα είχαμε καλύτερη κατά την μου απόδοση. Από Δευτέρα ανοίγουν τα γυμνάσια και οι δύο τάξεις των λυκείων και ακούω ότι θα ανοίξουν τα δημοτικά μετά. Έστω για τα δημοτικά λέτε να μην ανοίξουν. Έστω δημοτικά και νηπιαγωγεία. Όχι έστω, τι είναι το έστω. Επειδή ούτε για το άλλο επειδή άλλα προφανώς έχει δρομολογηθεί. Δεν το συζητούμε. Μα δεν μιλάνε με την κοινωνία. Δεν βλέπουν την αγωνία του κόσμου, την αβεβαιότητα που υπάρχει. Τι παίζουν τώρα για να δημιουργηθεί μια εικόνα μια πλαστή κανονικότητα. Παίζουν με το άνοιγμα των σχολείων. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Για τις κάμερες που έχει γίνει, κύριε Φίλη, για τις κάμερες που έχει γίνει πολύ κουβέντα το τελευταίο διάστημα, θεωρείτε ότι είναι μια απαραίτητη πρακτική αποκλειστικά επαναλαμβάνουμε για τις μέρες που διανύουμε ή θεωρείτε ότι υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι? Οι κάμερες όχι, το λέω κατηγορηματικά αυτό. Η εξαποστάσεως εκπαίδευση όμως είναι αναγκαία ως συμπληρωματική στη διδασκαλία, τη φυσική μας τάξη. Και δεν είναι βάζουμε ένα καθηγητή που μιλάει από την οθόνη. Πρέπει να βρούμε το οπτικό υλικό, το ειδικό περιεχόμενο των μαθημάτων. Υπάρχει διεθνής εμπειρία. Εδώ γίνονται όλα αρπακόλα, βεβαιασμένα. Μας έπιασε και η κρίση, είναι η αλήθεια. Αλλά δεν υπήρξε συνεννόηση, διότι θα μπορούσαμε και πρέπει να το κάνουμε τώρα, να δούμε πώς οργανώνουμε τεχνολογικά και εκπαιδευτικά την εξαποστάσεως εκπαίδευση από το Σεπτέμβριο. Θα τη χρειαστούμε, με ή χωρίς πανδημία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έγιναν προσπάθειες από τους εκπαιδευτικούς μόνοι τους για να δουν, χωρίς επιμόρφωση, χωρίς εργαλεία, με το οικιακό τους εξοπλισμό. Αλήθεια είναι αυτό. Για να υπάρξει αυτή η ευκαιρία των παιδιών με το σχολείο στην περίοδο της πανδημίας. Τώρα, οι κάμερες είναι άλλο πράγμα. Οι κάμερες είναι διάλυση του σχολείου, διάλυση της τάξης. Διότι όταν η τάξη που λειτουργεί στη βάση μιας εμπιστευτικότητας του εκπαιδευτικού με το παιδί μετατραπεί σε live μετάδοση, αυτό αντιλαμβάνεται ότι δημιουργεί πολλά προβλήματα, δεν λειτουργεί η τάξη. Μεταφέρει ένα κλίμα της τάξης στην κοινωνία έξω, το οποίο υπονομεύει τη λειτουργία της εκπαίδευσης και βεβαίως κινδυνεύουν προσωπικά δεδομένα ευαίσθητα παιδιών και εκπαιδευτικών. Η κυρία Κεραμέζη και πήρε να βάλουν τα κινητά τους. Ωραία λοιπόν, με τα κινητά θα γίνει μάθημα. Αυτό είναι πλήρης παραβίαση οποιαδήποτε τάξη εκπαιδευτικής και δημοκρατικής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.